immediately after the earthquake happened, the island was a ball of dust. We were buried in rubble. My name is Agamemnon Stefanatos. I was born 10 days after the great earthquake. My mother was in the house when the great earthquake happened. I was in her belly. Βγαίνω έξω την πόρτα, με σπρώχνει η πόρτα, έπεσα κάτω, είχα πολύ μεγάλη κοιλιά και εδώ πληγώσαν τα πόδια μου σιγά 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 και έφτασα στο δέντρο και κοιτάζω έτσι γύρω γύρω την κεφαλονιά και η κεφαλονιά όλη κεγότανε. Δεν ήταν φωτιά, ήταν που γκρεμιζόντουσαν όλοι οι τείχοι και έβγαινε αυτό από πάνω. After that, my mother was moved in a tent. So the cold air would come at night and my mother got really sick. Έβρεξε και όλες και έπεσε όλη η βροχή μέσα και περνούσανε, ήρθαν οι μέρες για να πάω να γεννήσω, ήρθαν οι πόνοι μου. Αλλά πολύ δύσκολη η κατάσταση, πολύ στενοχώρια. And she got very sick and she couldn't produce milk. That's when UNICEF came in. Το UNICEF έστειλε πρώτα φαγητά για όσα μπέμπια είχαν γεννηθεί. Εγώ το είχα γεννήσει όλα αυτά. Και άρχισε μια μεγάλη ελπίδα. They brought us clothes, they brought us milk. Η UNICEF έστελνε κάθε δύο μήνες ένα κουτί με τα τρόφιμα του παιδιού και με τις βιταμίνες τις οποίες έπρεπε να παίρνει το παιδί. That's how I am here today. That I was able to stay healthy. I owe this to UNICEF. So that's all I can say at this moment. I'm sorry that I'm a little emotional.